Τότε που ξεκινούσε στράτο, ανθούσαν ακόμη τα πάλκα, οι τραγουδιστές κάθονταν ακόμα στην καρέκλα. Εσύ κάποια στιγμή το εγκατέλειψες για να τραγουδάς όρθιος, ναι, μέσα στην πίστα. Για μένα ήταν μια άσχημη εποχή τότε, ας πούμε. Δηλαδή, όχι άσχημη, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο από καθισμένο στην καρέκλα να σηκωθώ να τραγουδήσω, να κάνω, ας πούμε, την τραγουδίστρια ξαφνικά, ας πούμε. Γιατί ήταν μόνο οι γυναίκες κονόντουσαν όρθιες και τραγουδούσαν. Ο άντρας του είχε υποτιμητικό να σηκωθεί όρθιος στην πίστα να τραγουδήσει. Όλα καλά, όλα άγια. Αλλά μπορώ εγώ τώρα να πάρω το μικρόφωνο. Καλά, θα πας σε ένα αναψυκτήριο, θα πας κάπου, αλλάζει. Να πάω σε ένα κέντρο και να στέκω με τερέκι στη μέση, να πούμε, και να λέω με το μικρόφωνο όρθιος. Τραγούδια, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κι ένας που θα με δει μπορεί να ευχαριστηθεί, κύριε Τζόνι, αλλά από μέσα ψάτη, όλα καλά, πρόδρομοι, αλλά αυτό το όρθιο ότι το ήθελες.